Να πίνεις ένα ποτήρι νερό και να μην ξέρεις τι πίνεις. Αυτό βίωσαν το καλοκαίρι οι κάτοικοι σε χωριά του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Τώρα όμως ξέρουν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Σελήνου με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους κατοίκους 12 οικισμών του Δήμου ότι σε έλεγχο που έκανε η υπηρεσία έκρινε ότι το νερό είναι ακατάλληλο. Εμείς, όπως ίσως γνωρίζετε, κάνουμε δύο φορές το χρόνο αναλύσεις της ποιότητας του νερού. Η αναλύση είναι μικροβιολογικής για να δούμε αν το νερό είναι κατάλληλο προς πόσο είναι όχι. Αυτή είναι η υποχρέωση της ΔΕΙΑ προκειμένου να παρέχει νερό ποιότητας. Στις τελευταίες αναλύσεις που κάναμε λοιπόν στην αρχή του καλοκαιριού, διαπιστώσαμε ότι σε 12 σημεία, σε 12 δηλαδή δίκτυα, μικρά ευτυχώς τα μικρά δίκτυα που είναι σε μικρά χωριά τα οποία είναι επιτοπλίστων πηγές και όχι γεωτρήσεις, υπήρχε πρόβλημα ποιότητας. Στις μετρήσεις της υπηρεσίας βρέθηκαν εντερόκοκοι και το κολοβακτηρίδιο E. coli σε αυξημένες συγκεντρώσεις στους οικισμούς Τζαγκαριάκο, Λουκιανά, Τομαδιανά, Μονή, Κουστογέρακο, Στράτη, Τσισκιανά, Πάνω Μάζα, Επανοχώρη, Καμπανός και Πέρα Σκάφη. Μιλάμε για μια γειτονιά, είναι 15 άτομα μόνιμη. Πέρα Σκάφη. Παραπονέθηκε κάποιος μέσα στο καλοκαίρι αυτό το διάστημα, κύριε Πατεράκη, ότι έχει παρουσιάσει κάποιο γαστρεντερολογικό πρόβλημα? Όχι, γιατί το ξέρουν κάτι. Τουλάχιστον για το πόσιμο το πούνε φιαλωμένα. Τώρα για γενική χρήση χρησιμοποιούν τα νερό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η κόλλη και εντεριόγουχους, βέβαια, υπάρχουν. Δεν ήταν τεράστιες οι ποσότητες, αλλά ήταν ποσότητες που νόμιμα δεν κρίνει το νερό πόσιμο. Ποιος τώρα προκάλεσε την αύξηση του μικροβιακού φορτίου στο νερό? Τα ζώα. Ναι, καλά ακούσατε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, αρκετοί ιδιοκτήτες φτιάχνουν στάβλους κοντά στις πηγές για να ποτίζουν τα ζώα τους, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα υπολείμματα των περιτομάτων τους να περνούν στο δίκτυο του πόσιμου νερού. Με τα χρόνια έχει συσσωρευτεί από τα κόπρανά τους, έχει μολυνθεί το νερό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πάρει χρόνο για να γίνει και θα πάρει χρόνο για να αποκατασταθεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, όπου διαπιστώνουμε ότι τελικά υπάρχει τελικό πρόβλημα, μετά τους καθαρισμούς που κάνουμε και όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε πάλι δεν διορθώνουν την ποιότητά του, αναγκαζόμαστε να προχωράμε σε χλωριώσεις. Το πρόβλημα προς το παρόν θα αντιμετωπιστεί με τις χλωριώσεις στο νερό και αφορά σε συνολικά περίπου 100 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι καταναλώνουν τώρα εμφιαλωμένο νερό. Παράδειγμα, σε ένα χωριό στο Λιβαδά είναι 2 άτομα. Φανταστείτε, το Κουστογέρακο είναι 15 άτομα. Στη Μονή άλλα 15-20, το ίδιο και στη Στούγια. Δηλαδή δεν περιβαίνουν τα 100 άτομα το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή σε όποια σημεία έχει γίνει ανακοίνωση, βάζουμε μια μικρή δόση χλωρίου μέχρι να είμαστε έτοιμοι, δηλαδή μέχρι να προμηθευτούμε τις κατάλληλες συσκευές, να γίνει και τακτική χλωρίωση του νερού. Γιατί πιστεύω ότι ακόμα και αν απομακρυνθούν τα ζώα, δεν θα φτιάξει η κατάσταση για τα επόμενα πολλά χρόνια. Μακροπρόθεσμα η λύση θα δοθεί από τη διανομή νερού από γεώτρηση με ποιοτικά καθαρό νερό και με την κατάργηση των μολυσμένων πηγών.